Εκτός από τους άντρες της βασιλικής οικογένειας, στο μέτωπο του Μπιζανίου καταφθάνουν και οι γυναίκες. Οι πριγκίπισσες Αλίκη, Ελένη και Μαρία Βοναπάρτη αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σαν εθελόντριες νοσοκόμες. Μετατρέπει 5 σειρμούς, νομίζω, σε κινητά νοσοκομεία και μεταφέρουν από το μέτωπο, με δικά της χρήματα, και μεταφέρουν από το μέτωπο, από τη Μακεδονία, στα μεγάλα νοσοκομεία των πόλεων, τους τραυματίες. Η δε Μαρία Βοναπάρτη, πριγκίπισσα Γεωργίου της Ελλάδος, μετατρέπει το Ατμόπλιο Αλβανία, αν δεν κάνω λάθος, σε πλωτό νοσοκομείο. Το στέλνει, λοιπόν, το οποίο συνοδεύει όμως η ίδια. Επομένως πηγαίνει στην Ήπειρο, στην Πρέβεζα, μεταφέρονται οι ασθενείς, οι τραυματίες στο πλοίο και το συνοδεύει στα νοσοκομεία των Αθηνών και επιστρέφει. Το παράδειγμα των πριγκιπισσών ακολουθούν πολλές γυναίκες της υψηλής κοινωνίας της εποχής που αναπληρώνουν με αυταπάρνηση τις τεράστιες ελλείψεις του υγειονομικού. Η γιαγιά λοιπόν, η Ελένη Μελά, ήταν μαζί με την πριγκίπισσα Λίκη, η οποία είχε φτιάξει ένα νοσοκομείο πρόχειρο στην Φιλιππιάδα. Είχανε τρομερές δυσκολίες, διότι σκεφτείτε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν δρόμοι ασφαλτοστρωμένοι και αυτά, ήταν μέσα στις λάσπες. Ήταν χειμώνας. Μου είπε ότι ένα βράδυ ξύπνησε με κάτι που την ενοχλούσε στο αυτί της. Και αυτό το κάτι ήταν ένας αρουραίος, ο οποίος ήταν να της φάει τα αυτή. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ποιες συνθήκες υπήρχαν τότε.